Αυτή είναι η άγνωστη εικόνα του Αγίου Μινά, η οποία δημοπρατήθηκε από οίκο της Γερμανίας παραμονή της γιορτής του Πολιούχου του Ηρακλείου μεταξύ 1053 εικόνων της Ορθοδοξίας από όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Μινάς έκανε και πάλι το θαύμα του, καθώς η εικόνα που βγήκε στο σφυρί μέσω διαδικτύου αγοράστηκε έναντι 1.200 ευρώ με το σημαντικό αυτό κοιμήλιο που παραπέμπει στην Κρήτη να επιστρέφει σύντομα στο Ηράκλειο. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Μινά που ζούμε καθημερινά στο ναό. Ευαίσθητοι πολίτες που πληροφορήθηκαν για τη δημοπρασία κίνησαν γη και ουρανό προκειμένου η εικόνα να αγοραστεί και να τοποθετηθεί στο Μητροπολιτικό Ναό. Εμείς επειδή είμαστε απασχολημένοι με την προετοιμασία του πανηγυρίου δεν δώσαμε και πολύ σημασία. Ο κύριος Νίκος Ψηλάκης επέμενε και βρήκε έναν άνθρωπο, τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος της Deutsche Welle και είναι και συλλέκτης έργων τέχνης. Έτσι λοιπόν, 5,5 ώρα την παραμονή του Αγίου Μινά μπήκαν μέσω διαδικτύου και αγόρασαν την εικόνα του Αγίου Μινά. Στην τιμή των 1.200 ευρώ. Στον Γιώργο Σαχίνη μίλησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, ο οποίος περιέγραψε την ιστορία εντοπισμού της εικόνας, αλλά και τη συνεργασία που είχε με δημοσιογράφο και συλλέκτη έργων τέχνης. Βρέθηκε ένας άνθρωπος του κύρους του Μιχάλη του Κρασάκη. Μια προσωπικότητα να καταβάλει ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν θα μιλήσω για χρήματα και τέτοια. Θα μιλήσω όμως για το ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σκημένος πάνω στον υπολογιστή του μια μέρα ολόκληρη. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν θα το κάνει κανένας από εμάς. Ο Άγιος Μινάς δεσπόζει στο κέντρο της εικόνας ως στρατιλάτης σε προχωρημένη ηλικία πάνω σε άλογο σε ένα υπαίθριο τοπίο έξω από τα τείχη μιας πόλης. Ενώ το κεντρικό κάδρο πλαισιώνουν 10 μικρότερα εικονίδια με στιγμές από το μαρτύριό του. Και γύρω-γύρω είναι το μαρτύριο του Αγίου Μινά. Σε μια τόσο μικρό μέγεθος εικόνας για να ζωγραφίσεις αυτές τις παραστάσεις σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια ειδική δεξιοτεχνία. Μακάρι να βρούμε κάποια άκρη. Πάντως από τον κατάλογο των εικόνων του ναού δεν αναφέρεται και δεν έχει χαθεί τίποτα από το ναό από όσο μπορούμε να ξέρουμε από τα αρχεία του ναού. Η εικόνα διαστάσεων 38x49 εκατοστών χρονολογείται από το 18ο αιώνα και παραπέμπει στην τεχνοτροπία του κριτικού ζωγράφου Γιώργου Καστροφύλακα. Οι εικόνες οι οποίες αφιερώθηκαν τότε στο μικρό Αγίο Μινά, τη Μητρόπολη, μετά το 1735, προέρχονται όλες από αυτά τα εργαστήρια. Για να φανταστείς, Γιώργο, τι συνέβη, οι εικόνες από την Κρήτη αυτής της περίοδου, 18ου αιώνα, βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο, στη Συρία, την Μέση Ανατολή γενικότερα, στο Σινά. Έχουν δηλαδή, ήταν ένα κέντρο ακτινοβολίας μεγάλης. Φως το μυστήριο γύρω από την εικόνα του Αγίου Μινά θα ρίξει το εξειδικευμένο εργαστήριο του ΙΤΕ, αποκαλύπτοντας μια πιθανή υπογραφή του καλλιτέχνη, ίσως και το όνομα Δωρητή, που υλοποίησε το τάμα του στον Άγιο Μινά. Και αφού διαπιστώσουμε ότι πράγματι η εικόνα αυτή έχει σχέση με τον Άγιο Μινά και με τον Καστροφύλακα, όταν έχουμε τα στοιχεία, θα την εκθέσουμε αρχικά στο Μεγάλο Ναό, και μετά θα την πάμε στο μικρό ναό που είναι η θέση της.